Και αυτό που είχαμε γίνει κάποια στιγμή πολλά χαχαχά, πολλά χουχουχού, πολύ φιλαράκια, δεν μου φαίνονταν και πολύ normal, γιατί είναι πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Ναι. Και όταν εγώ ματώνω και χτυπάω τα καλάμια μου για να κερδίσω έναν αντίπαλο και ένα έπαθρο που είναι το φαγητό μου, όσο και να το συμπαθώ και αυτά, αυτό το πράγμα, κερδίσεις. Ναι ρε φίλε, σε κρατάει σε απόσταση. Γίνεται οι ομάδες που παίζουν αντίπαλες, όπως τον αθλητισμό. Ναι, μην είναι ένα παιχνίδι, δεν είμαστε σε κάποιο άθλημα. Αλλά εντάξει, κάποιες φορές. Φίλε, εδώ είναι πιο σκληρό. Ματώνουμε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Εδώ είναι πιο σκληρό γιατί πεινάς. Κοιμάσαι στο γρασίδι και στο σανίδι 3,5 μήνες. Τα νεύρα μας είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Δεν γίνεται να είσαι και φιλαράκι τελείως. Υπάρχουν και καλές στιγμές και οι άσχημες. Τις καλές είναι οκ. Okay. Τις άσχημες θέλει λίγο προσοχή πως θα το χειριστείς. Δηλαδή όλοι έχουμε ένα καλό εαυτό. Ναι, ο χαρακτήρας μας δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχει ο Μάριος ο καλός, ο γλυκός, ο Μάριος με το χιούμορ, ο Μάριος ο νευρικός. Όταν σου βγει ο Μάριος ο καλός είναι οκ. Okay. Άμα σου βγει ο Γιάννης ο καλός είναι οκ. Σου βγει ο Γιάννης με το χιούμορ είναι οκ. Άμα σου βγει ο Γιάννης ο νευρικός. Τι θέλει μάζεμα ο Γιάννης ο νευρικός. Οι σχέσεις μεταξύ μαχητών και διασύμων είχαν γίνει έτσι για τον λόγο αυτού του αγωνίσματος που είχαμε, όπου οι απόψεις δίστανται. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό το έχω κάνει ήδη, απλά θα... Εμένα αυτό που με πείραξε περισσότερο είναι κάποιες λέξεις οι οποίες υπόθηκαν από τους αντιπάλους, οι οποίες δεν αρμόζουν νομίζω ούτε σε ομαδικό αλλά ούτε και σε προσωπικό επίπεδο για κανέναν από εμάς που έχουμε απομείνει πλέον στους μαχητές και ούτε σε αυτούς που έχουν φύγει νομίζω ότι ανταποκρίνεται. Αυτό με στεναχώρησε για αυτόν τον λόγο. Φυσικά και θα ήθελα να έχω πολύ καλές σχέσεις με τους Ζήπλα και να έρθουμε, να έρθουμε πιο κοντά και να είμαστε όπως ήμασταν πριν. Όμως αυτό θέλει χρόνο και σίγουρα χρειάζεται και μια συγγνώμη από τους αντίπαλους για αυτές τις λέξεις. Όχι για τον αγώνα, αν είχαμε δίκαιο ή άδικο. Άντε να δούμε τι θα γίνει αύριο. Εντάξει, νομίζω θα... και η σχέση μας με τα παιδιά και τα έπαθλα και στα έπαθλα και στις ασυλίες τώρα θα... Έτσι κι αλλιώς είναι τα αγωνίσματα. Αγωνιστικά θα είναι πιο έντονες οι σχέσεις μας. Ναι. Γιατί, άμα χάσεις ένα έπαθλο ρεφείο που είναι να σε περιβάρει το αεροπλάνο, δεν ξέρω να σε πάει κάπου. Λες, δεν είναι μια ομελέτα ή μια τυρόπιτα. Λες, είναι ένα έπαθλο σοβαρό που μπορεί να ήταν εμπειρία ζωής, μπορεί να μην το ξαναζήσεις. Ναι. Πού θα ξαναβρεθείς στον Άγιο Δομήνικο να κάνεις αυτό το πράγμα υπό αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, να έρθεις στον Άγιο Δομήνικο, έρχεσαι. Κλείνεις εισιτήριο, παίρνεις ένα φίλο σου, την κοπέλα σου, δεν ξέρω κι εγώ τι, και έρχεσαι. Καταλαβες. Το να τα κάνεις υπό αυτές τις συνθήκες με αυτά τα άτομα δεν θα το κάνεις ποτέ στη ζωή σου. Εντάξει, τώρα συναυλίες με Sting, φαγητό από τον Ζετ και τέτοια έπαθλα. Είναι εμπειρία της ζωής. Είναι μία φορά στη ζωή. Γι' αυτό λέω. Μα γι' αυτό πονάνε τα έπαθλα. Γι' αυτό και οι συμπεριφορές, τα νεύρα είναι πιο πολλά. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα μου αλλάξει εμένα το χαρακτήρα μου επειδή έχασα το Sting ή επειδή έφαγα τον Ζετ. Καταλάβεις. Πάλι ο Μάριος είμαι. Τι είναι, να κάνω τον έξυπνο από τη μια, το χαζό από την άλλη, δηλαδή πώς, τι. Ή ο καλός και ο κακός, όποτε μου συμφέρει. Όλοι όσοι έχουν μείνει μέχρι τώρα στο παιχνίδι, δεν ξέρω αν κάποιος ίσως να μην είναι τόσο ειλικρινής με τον εαυτό του ή δεν ξέρω και εγώ τι, να μην έχει σκεφτεί το ομαδικό. Το έχω πει από την πρώτη μέρα που έχουμε μπει στο παιχνίδι, ότι μπήκαμε σαν μονάδες. Μας έβαλαν σε μια ομάδα που δεν ξέραμε ποιοι ήταν οι υπόλοιποι. Γίναμε ομάδα και μέχρι σήμερα προχωράμε σαν ομάδα. Όμως τελειώνοντας το παιχνίδι γνωρίζουμε ότι θα γίνει ατομικό. Αυτό γνωρίζουμε τώρα, δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Και πρέπει ο καθένας να λάβει το δρόμο του. Εάν κάποιος έχει πει ότι δεν έχει σκεφτεί το ατομικό, πιστεύω ότι λέει ψέματα. Γιατί... μετά από 3,5 μήνες, όταν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε έναν τελικό, δεν νομίζω ότι κάποιος δεν έχει σκεφτεί το ατομικό του, το γιατί δήλωσε συμμετοχή, γιατί τον πήραν στο παιχνίδι. Νομίζω όλοι, από όλους μας έχει περάσει από το μυαλό αυτό. Εντάξει, εσύ έχεις ένα χαρακτήρα που δεν προσπαθείς να είσαι συμπαθητικός.
Δεν προσπαθείς να τα έχεις καλά με όλους. Όσοι τα έχουν καλά με όλους, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή δείχνει ότι είσαι πολύ διπλωμάτης, καταλαβες. Ρε φίλε, να μην πω κάτι που μου έρχεται. Δεν γίνεται να τα έχεις καλά με όλους. Δεν μπορώ να μιλώ κάτι που μου έρχεται στο μυαλό, ρε φίλε. Μου είπες κάτι και με πείραξε. Πόσες φορές σου είπα. Γιάννη, αυτό μου δεν μ' άρεσε. Εσύ μου είπες δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε και να μου τα λένε, όχι να τα λέω εγώ. Καταλάβες. Τώρα τι, να λέω άλλα και στη ζωή μου να κάνω άλλα και να πάω έξω και να μου ρίχνουν γιαούρτια στο κεφάλι. Είναι καλύτερα. Αυτό είναι ότι. Όχι, ρε φίλε, ό,τι είμαι. Αυτός που ό,τι με... είσαι. Αυτός που με γουστάρει, με γουστάρει. Αυτός που δεν με γουστάρει. Ξέρεις, έχουμε κοντραριστεί κανένα δύο φορές, αλλά το προτιμώ γιατί ξέρω ότι. Είμαι αυτός που. Ό,τι αισθάνεσαι, το λες. Έχουμε δει εδώ μέσα ανθρώπους. Αλλάζουν τέσσερα στρατόπεδα. Μπράβο, να αλλάζουν τέσσερα στρατόπεδα. Να σε ψηφίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να σε ψηφίζει τρεις φορές και μετά να στο παίζει κολλητός. Ναι, εντάξει.